Τα Ιμαλάια είναι ανάμεσα στις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου. Στο Νεπάλ, ένα σεισμός σκότωσε χιλιάδες πολίτες το 2015. Σε αυτήν την εκπομπή Global Japan θα δούμε πώς οι Ιάπωνες αρχιτέκτονες συνεργάζονται με συναδέλφους τους στο Μπουτάν για να ενισχύσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική ώστε να αντέξει τον επόμενο μεγάλο σεισμό. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα Θίμφου. Τα 2/3 των κτηρίων όλης της χώρας είναι φτιαγμένα με πέτρα και λάσπη, από τα κυβερνητικά κτίρια μέχρι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το λόγο, οι αρχές του Μπουτάν μαζί με την Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας, την JICA, έκαναν το πρώτο μεγάλης κλίμακας τεστ αντοχής. Μια ομάδα εφαρμόζει υδραυλική πίεση για να μελετήσουν οι ειδικοί τα αποτελέσματα. Έχουμε μερικές νέες δρομές, Ναι, μπορείτε να δείτε αυτές τις διαγώνιες δρομές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κατασκευές. Ναι, πρέπει. Ο Γκαϊτζίρο Άντο είναι συντονιστής του project στο Πουτάν, εκ μέρους της JICA. Γκαϊτζίρο, ενισχύεται αυτό το κτίριο. Πώς το κάνετε? Τοποθετούμε δομικό πλέγμα, που είναι ένα διαθέσιμο υλικό στο Μπουτάν. Και τοποθετείτε και ξύλινες δοκούς στα ταβάνια, Ναι, διαλέξαμε ένα ξύλινο υλικό για να στηρίξουμε την οροφή, για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Είναι μια τοπική προσαρμογή της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιαπωνία, στο NIET. Ο Χιρούση Ινούε είναι επικεφαλής του project στο Μπουτάν. Στην Ιαπωνία έβαλαν εκατοντάδες αισθητήρες υπόγεια και κατά μήκος της ακτής για να μελετήσουν τους σεισμούς και τα τσουνάμι. Οι 800 σταθμοί υψηλής ευαισθησίας που έχουμε χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν ένα σεισμό το γρηγορότερο δυνατόν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σε δευτερόλεπτα. Έχουμε ένα καλώδιο εγκατεστημένο στο βυθό του ωκεανού. Κάθε τέτοιο σημάδι περιλαμβάνει κατά προσήγηση 200 σεισμικούς αισθητήρες και έναν μετρητή πίεσης για να υπολογίζουμε το βάθος και να καταγράφουμε το τσουνάμι σε αληθινό χρόνο. Ο συνάδελφός του στον NIET, Χιρόσι Νακαζάουα, εργάζεται με μακέτες κτιριών κανονικού μεγέθους, όπου κάνει τρισδιάστατα τεστ για την αντοχή τους σε σεισμούς. Για να αξιολογήσουμε την αντισεισμικότητα ρεαλιστικά, πρέπει να πάμε επί τόπου, στο μέρος που έγινε ο σεισμός. Δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις αν δεν μελετήσουμε τον τρόπο που καταραίουν τα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε αυτή τη μεγάλη μηχανή πειραμάτων, για να δούμε με ακρίβεια τις αιτίες της καταστροφής και για να βρούμε λύσεις. Ο Νακαζάου έχει μελετήσει επίσης τα παραδοσιακά πέτρα σπίτια Γκάμπιον του Νεπάλ, όπου ο φωνικός σεισμός του 2015 κατέστρεψε πολλά ορεινά χωριά. Παρατηρήσαμε ότι τα Γκάμπιον είναι πολύ ανθεκτικά στους σεισμούς. Ο λόγος που κατέρευσαν ήταν ότι δεν είχαν καλή στήριξη. Μελέτησα λοιπόν πώς σε αυτόν τον τύπο κατασκευή θα δημιουργήσουμε καλύτερες δομές. Στο Μπουτάν όμως η διεθνή συνεργασία επεκτείνεται πέρα από τις αντισεισμικές κατασκευές. Το σημερινό τεστ είναι μέρος ενός μεγαλύτερου project. Πέρα από την επιστημονική μελέτη των υλικών της τυχοποίησης που είδατε σήμερα το πρωί, προσπαθούμε να κατανοήσουμε το σεισμικό κίνδυνο χαρτογραφώντας όλη τη χώρα. Στο τμήμα γεωλογίας υπάρχει ένας χάρτης με αισθητήρες που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και αφορά όλο το Μπουτάν. Είναι ένα project που υποστηρίζεται από την JICA και την Παγκόσμια Τράπεζα. Υπήρξε ένα σεισμός στην Κίνα, το μέγεθος ήταν 4,4 Ρίχτερ. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού? Αν έχουμε ένα μεγάλο σεισμό, ενημερώνουμε τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς και όλους τους επικεφαλείς. Εκπαιδεύουν όμως και τους κτίστες. Ένα σημαντικός τεχνίτης επιμένει ότι δεν τον ενοχλεί αν το κτίριο του πέσει κατά τη διάρκεια ενός τεστ αντοχής. Είμαι εντάξει, γιατί αν πέσει θα βρούμε καινούριες μεθόδους και τεχνικές. Θα βάλουν κούκλες μέσα για να μπορέσουμε μέσα από τα αποτελέσματα να σώζουμε και ζωές. Η αρχιτέκτονας Πέμα ζει σε ένα σπίτι 100 ετών. Είναι πολύ σημαντικό για μας να δείξουμε στις μελλοντικές γενιές πώς ζούσαν οι πρόγονοί μας. Είναι ευθύνη μας ως παρούσα γενιά να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση στις μελλοντικές γενιές. Αυτή ήταν η εκπομπή Global Japan για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. See you later and thanks for watching.